Το σωματείο μας, ο Σοκράτης, θα τεθεί και θα πρωτοστατήσει σε αυτούς τους αγώνες. Καλή δύναμη και καλό αγώνα! Συνάδελφοι, το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και Ρατσινίου Περάματος Νίκος Λουμπίδης χαιρετίζει τη σημερινή μας κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση. Που ψηφίστηκε την Παρασκευή είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η κάμερα μέσα στην τάξη, η αναμετάδοση του μαθήματος, όταν δεν ξέρουμε ποιος πίσω από αυτόν τον υπολογιστή μπορεί να το βλέπει ή αν αυτό μπορεί να αποθηκευτεί και να αξιοποιηθεί, είναι άκρως επικίνδυνο. Η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει ο καθηγητής με τους μαθητές, ο αυθορμητισμός στην απάντηση, ο διάλογος που γίνεται μέσα στην τάξη, δεν μπορεί να υποκατασταθεί από αυτή τη διαδικασία. Και είναι επικίνδυνο γιατί μια άτυχη στιγμή ενός μαθητή μες στην τάξη, μια λάθος απάντηση που μπορεί για κάποιον που δεν έχει σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία να φαίνεται ως μια ανοησία, για παράδειγμα. Μια αυθόρμητη απάντηση ενός μαθητή μπορεί να ακούγεται ακραία. Ακόμα μια κρίση πανικού ή ένα στιγμιότυπο, να το πω έτσι, bullying μες στην τάξη. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αντικείμενο, να γίνουν viral μέσω internet και να γίνουν αντικείμενο χλεβασμού για ένα μαθητή που θα στιγματιστεί στα 15 του χρόνια. Το θεωρούμε απαράδεκτο και έχουμε πάρει απόφαση καμία κάμερα σε καμία τάξη. Όταν κλείνει η πόρτα, ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος και μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους μαθητές λειτουργεί τη σχολική τάξη. Εμείς λοιπόν, όταν κλείνουμε την πόρτα, είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς θα αφήσουμε έξω από την πόρτα και την κάμερα.